Σημαντική παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου αναφορικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων με την εμφάνιση βλαβερών ουσιών στο νερό του Στεφανοβικίου. Μέσω πρωτοβουλειών της Δημάρχου Ελένης Λαΐτσου, η Δημοτική Αρχή της περιοχής έλαβε την άδεια για την ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην κατεύθυνση επίλυσης της υδροδότησης του Στεφανοβικίου. Και έτσι δίνεται οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολούσε το Στεφανοβίκιο εδώ και περίπου 20 χρόνια. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και νιώθουμε δικαιωμένοι, γιατί η λύση αυτή δίνεται μέσα στη δική μας θητεία και αυτό έγινε χάρη στις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες όλων μας και στο γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε το ζήτημα και κινητοποιήσαμε την τοπική κοινωνία. Όλο αυτό το διάστημα κάναμε συνεχείς αναλύσεις και ενημερώναμε τον κόσμο σχετικά με την ποιότητα των νερών και ήμασταν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Διεύθυνση Υγείας, η Διεύθυνση Υδάτων, ο ΙΓΜΕ, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. Το έργο της ανόρυξης της υδρευτικής γεώτρησης έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με ένα έργο που υλοποιείται ήδη του αγωγού μεταφοράς νερού από την περιοχή Σαριγκιόλ στο Στεφανοβίκιο. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 455.000 ευρώ και έχει χρηματοδότηση από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Υλοποιείται ένας αγωγός μήκους 8 χιλιόμετρων και το έργο θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες μέσα στον Απρίλιο. Η κυρία Λαΐτσου διεμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου έχει πρώτη στο μέλημα τη διασφάλιση της υγείας των δημοτών και καταβάλει προσπάθειες σε πολλά επίπεδα για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Και αυτό πλέον γίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια.